Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε με πολύ χαρά σήμερα με τον Δήμαρχο Λαμίων, τον Θήμιο Καραΐσκο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθεωτιδάς Θανάση Κυρίτση και βεβαίως τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τον Λεωνίδα Κωστόπουλο. Και βρισκόμαστε για να ανακοινώσουμε και επίσημα την έναρξη αύριο, Παρασκευή, 12 η ώρα το μεσημέρι, της αναγεννημένης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Μια δράση που τη δουλέψαμε πολύ, που η φθειωτική και όχι μόνο κοινωνία την περίμενε χρόνια και η οποία θα είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για μια συνολική αναγέννηση και αυτού του μεγάλου θεσμού, αλλά και αυτής της εξαιρετικά σημαντικής υποδομής για τον τόπο μας. Έτσι λοιπόν, οι φορείς που βρισκόμαστε εδώ, τόσο με την ιδιότητα του μετόχου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όσο και ως συμμετέχοντες, έχουμε βάλει τα δυνατά μας. Στην περιφέρεια της Αστέρας Ελλάδας προσελκύσαμε 37 επιχειρήσεις, αλλά αντίστοιχη δράση έχουμε αναπτύξει όλοι και αυτό που θα δείτε νομίζω πραγματικά θα ενθουσιάσει και θα εντυπωσιάσει. Και βέβαια όλα γίνονται λίγες μέρες μόνο μετά το Ράλι Ακρόπολης. Δεν έχει κάτσει ακόμα μεταφορικά και κυριολεκτικά η σκόνη από τη μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε επίσης εδώ. Και όλο αυτό λοιπόν εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με στόχο η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας να αποκτήσει και την παλιά της έγκλη, αλλά κυριότερα να ταινίσει το μέλλον ως ένας πολύ ισχυρός εθνικού επίπεδου, τουλάχιστον αναπτυξιακός πυλώνας. Προς τούτο εξάλλου, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και διαμορφώσαμε ένα πλήρες σχέδιο. Έχουμε κατ' ουσίαν εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, από το ΜΕΠΕΡΑ. Καθένα από αυτά που λέω έχουν γίνει από κοινού οι τρεις φορείς συμμέτοχοι. Και βέβαια, με αυτό το βήμα, με γρήγορες νίκες αλλά και στρατηγικές στοχεύσεις, πορευόμαστε ούτως ώστε ο τόπος αυτός που πατάμε αυτή τη στιγμή, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, να προσφέρει στην κοινωνία της Φθειώτιδας, της Στερεάς Ελλάδας και της χώρας την τεράστια αξία που έχει ως κρυμμένο δυναμικό. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, στα εγγένεια της αναγεννημένης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, Λαμία Expo, που πιστεύουμε θα δικαιώσει τις προσδοκίες και των επαγγελματιών που συμμετέχουν και τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά και του κοινού. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, η οποία αύριο το μεσημέρι, 12 η ώρα, ανοίγει τις πύλες της για να φιλοξενήσει την 50η εκθεσιακή περίοδο Λαμία Expo, μια έκθεση η οποία έρχεται μετά από τον λίθαργο των τελευταίων ετών. Είναι η πιο σημαντική έκθεση κατά την άποψή μου της κεντρικής Ελλάδας και στόχο έχει να φέρει τον πολίτη κοντά στη σύγχρονη ελληνική παραγωγή. Κεντρικό της θέμα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Οι εκθέτες θα εκθέσουν τα προϊόντα τους, θα εκθέσουν τα εκθέματά τους και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους να γευτούν τα σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, αλλά και να συμμετέχουν σε θεματικές ενότητες και συζητήσεις που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες δράσεις τις οποίες όλοι μπορούν να απολαύσουν. Επίσης, όπως σας είπε και ο Περιφερειάρχης μας, εκτιλήσεται και το σχέδιο για τη νέα Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, το οποίο σας έχουμε εκθέσει το προηγούμενο διάστημα. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, όλους τους δημότες, να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, να συμμετέχουν σε αυτή την επανεκκίνηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, η οποία ξεκινά από αύριο και διαρκεί μέχρι Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, για να απολαύσουμε όλοι μαζί μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού, τέχνης, γεύσεων αλλά και επιχειρήν. Ευχαριστώ. Έφτασε ο καιρός να ξαναζήσουμε τις ωραίες στιγμές εκείνες που η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας φιλοξενούσε επαγγελματίες για να εκθέσουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενοι που αυτή η νέα εποχή για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας αρχίζει σιγά σιγά βήμα-βήμα και βρίσκει
το δρόμο της. Ένα δρόμο ανάπτυξης, ένα δρόμο προβολής, ένα δρόμο προώθησης της τοπικής μας επιχειρηματικότητας και όχι μόνο της τοπικής αλλά και της αεροδυτικής επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα να υποδεχτούμε τον κόσμο που θα επισκεφθεί τις μέρες αυτές την Λαμία Expo, μια σημαντική έκθεση την οποία θέλουμε να κάνουμε θεσμό και να δώσει αυτό το οποίο όλοι οι επαγγελματίες και η στερεά Ελλάδα επιθυμεί για την Πανελληνία Έκθεση. Καλούμε λοιπόν αύριο, 12 το μεσημέρι, στα εγκαίνια της Πανελλήνιας, της Λαμία Expo και στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όλο τον κόσμο για να επισκεφθούν τα περίπτερα και τους επαγγελματίες που θα εκθέσουν το προϊόν τους. Παράλληλα, με δράσεις στο πλαίσιο της έκθεσης Λαμίας Expo που θα γίνουν τις μέρες αυτές και έχουν ήδη ανακοινωθεί, θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε και να δούμε και διάφορα θέματα όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και το κομμάτι του τουρισμού, το οποίο θα αναπτυχθεί στις συνεδρίες τις οποίες θα γίνουν στα πλαίσια της Λαμία Expo. Εγώ θα ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε και έχουμε και για το μεγάλο και οραματικό σχέδιο το οποίο υπάρχει για τη Λαμία Expo, αλλά και για την συγκεκριμένη δράση για την Λαμία Expo 2022 και τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και τον Δήμαρχο του Θημίου Καραίσκο αλλά και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τον Λεωνίδα τον Κωστόπουλο, που έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με πνεύμα συνεννόησης και κατανόησης προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ούτως ώστε ο χώρος αυτός να βρει την αξία και, και το δρόμο που του αρμόζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβόμενοι την ιστορία του θεσμού της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, αναβιώνουμε σήμερα, μετά από πολλά χρόνια απραξίας, την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ένα σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για τη Λαμία, αλλά για όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και γενικότερα της χώρας, και έχουμε μεγάλη υποχρέωση αυτό το πράγμα να το διατηρήσουμε και να το πάμε παραπέρα σε άλλο επίπεδο, ώστε να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης και το σημείο που θα συγκεντρώνεται ο ετήσιος μόχθος και δημιουργία όλων των πολιτών της Λαμίας και όλης της περιοχής. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γι' αυτό ευχαριστώ και τους μετόχους, οι οποίοι συνέδραμαν σε αυτό το σημείο με όλες τις δυνάμεις για την επίτευξη αυτού του στόχου, και προσδοκούμε ότι θα αγκαλιάσει την έκθεση και όλος ο κόσμος, γιατί εκθέσεις χωρίς κόσμο δεν υφίστανται, και θέλουμε να έρθουν όλοι να δούνε την προσπάθεια που έγινε, είναι η απαρχή, και θα παλέψουμε στην συνέχεια ώστε να έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να λειτουργεί η έκθεση, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, μόνο με μία δραστηριότητα το χρόνο, αλλά με πολλαπλές δράσεις. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να συγκεράσει όλες τις δυνάμεις της περιοχής και να αναδείξουμε τον τεράστιο πλούτο που διαθέτει όλη η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους μετόχους και περιμένουμε αύριο όλους σας να προσέλθετε στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ευχαριστώ πολύ.